ευκαιρία σήμερα να παρευρεθούμε σε δύο συσκέψεις, η πρώτη του Ελληνίου το μεσημέρι, η δεύτερη στο Δήμο Κορινθίων, στο 6ο Δημοτικό Συμβούλιο, για να εκφράσουμε δημόσια τη θέση και της Περιφερειακής Οντότητας Κορινθίας και της Περιφέρειας Πελοποννήσου σε σχέση με το πλήγμα που δέχεται όχι μόνο η Κόρινθος αλλά ο νομός μας, μετά από την ευνηδιαστική και με τα μεσονύχτια επιχείρηση μετατροπής του Κέντρου Εκπαίδευσης Κορίνθου σε στρατόπεδο, σε χώρο κράτησης λαθρομεταναστών. Πρόκειται καταρχήν για μια ενέργεια η οποία προσβάλλει βάναυσα το δημοκρατικό μας πολίτευμα, τους θεσμούς μας και τη δημοκρατία μας. Στις σύγχρονες δημοκρατίες τα στρατόπεδα δεν λειτουργούν νύχτα, δεν αναπτύσσουν κινητικότητα και δραστηριότητες ερήμην των τοπικών κοινωνιών, ευνηδιάζοντας και αναστατώνοντας τους πολίτες και τις τοπικές κοινωνίες. Δεύτερον, δεν μπορεί με ευνηδιαστικού τύπου επιλογές να δημιουργούν τετελεσμένα σε περιοχές μέσα στον πυκνό οικιστικό ιστό της πόλης, τροφοδοτώντας με προβληματισμό, με ανησυχία, με αγωνία ολόκληρους κατοίκους. Ο Περιφερειάρχης ο Πέτρος Φατούλης από το πρωί έκανε λάθη πρωτοβουλίες. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου μέσα από την αποφάσεων του Περιφερειακού της Συμβουλίου έχει εκφραστεί δημόσια θέτοντας τις κόκκινες γραμμές και δεν πρόκειται σε συνεργασία με τους υπόλοιπους τοπικούς φορείς, δήμους, επιμελητήρια, πολίτες της πόλης και του νομού, να επιτρέψουμε να δημιουργηθούν τετελεσμένα αρνητικά σε ένα κρίσιμο και ιδιαίτερο ευαίσθητο θέμα που απασχολεί το σύνολο του νομού μας.